ο τίτλο του βιβλίου είναι ανοιχτό σε πολλέ αναγνώσει. Ένα σουλτάνο στο φθινοπορό. Σε αυτό, ο Σονέρι Τσαγκαπτάη, διευθυντή του προγράμματο για την Τουρκία του Washington Institute, προσφέρει μία ματιά στην επόμενη φάση τη διακυβέρνηση Ερντογάν. Ο Ερντογάν, αντιμέτωπο με ανεξέλεγκτε δυνάμει στην Τουρκία, είναι ο υπότιτλο του βιβλίου, που περιγράφει με λίγε λέξει την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονά. Παρά τις προσπάθειες του Ερντογάν να διατηρήσει τα πάντα υπό έλεγχο, φαίνεται πλέον να μην μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις, καθώς η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Ταυτόχρονα, οι καταγγελίες για τις στενές διασυνδέσεις του καθεστώτος με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα κάνουν πολλούς από τους ψηφοφόρους του να γυρνούν την πλάτη στον Ερντογάν, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2023. Γράφει ο Σενέρη Τσαγαπτάη στο βιβλίο του εξηγώντα γιατί πλησιάζει το φθινόπερο ή καλύτερα η Δύση του Σουλτάνου. Η πτώση τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό τη Τουρκία μαζί με την ενίσχυση τη αντιπολίτευση, οι συνέπειε τη πανδημία και η αδύναμη οικονομία τη χώρα φαίνεται ότι κλειδονίζουν τη θέση του στην εξουσία. Πώ θα αντιδράσει, Ο Τσάγκαπτάι πιστεύει πω ο Ερντογάν θα παραμείνει γραπωμένο στην εξουσία με κάθε τρόπο, και με μεγάλο κόστος για τους πολίτες, τους θεσμούς και τους συμμάχους της χώρας. Η ίδια εικόνα του 67χρονου Ερντογάν δεν προμήνει κάτι καλό. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει γίνονται όλο και πιο εμφανή, με τις φήμες για τη διαδοχή του να οργιάζουν και πολλούς να κάνουν λόγο για το φθινόπωρο του Σουλτάνου. Το περιβάλλον του επιμένει πω χέρι άκρα υγεία, όμω όλο και περισσότερα είναι τα περιστατικά όπου αδυνατεί να παραμείνει όρθιο για αρκετή ώρα. Αποκοινιέται μπροστά στι κάμερε και δείχνει να χάνει τον ηρμό του και να αναζητά λέξει. Αυτό φαίνεται και από το ότι ο Ερντογάν αποφεύγει τον τελευταίο καιρό δηλώσει ή χειρονομίε όπω η Ράμπια, το σήμα με τα τέσσερα δάχτυλα υψωμένα που θυμίζουν τη στήριξή του προ του αδελφού μουσουλμάνου, κάτι που προφανώ σημαίνει αποδοχή όρων που έχουν θέσει η Αίγυπτος και τα Εμμυράτα. Οι φήμε, ωστόσο, θέλουν μέσα στο νέο παλάτι που έχει κατασκευάσει στην Άγκυρα να έχει φτιαχτεί μια υπερσύγχρονη κλινική για τη φροντίδα του από κορυφαίου γιατρού. Στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠ έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσει, ποτέ όμω επίσημα, για το ποιο θα μπορούσε να είναι ο πιθανό διάδοχό του με τα ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σολού και του Υπουργού Άμυνα Κουλουσία Κάρ να ακούγονται περισσότερο. Εν μέρη και στο πλαίσιο αυτό, ο Ακάρ τον τελευταίο καιρό επιστρέφει στι ακρότητε εναντίον τη Ελλάδα, αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, ζητά την αποστρατιωτικοποίησή του και ανακοινώνει τη συνέχιση των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.